να πω ένα καλό μεσημέρι και στην κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, που είναι στην παρέα μας. Κυρία Δημογλίδου, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τώρα, να σας πω ότι η Κατερίνα, η οποία γύρισε ανάποδα, που λέω εγώ, αυτή την υπόθεση, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα φίλη της Ειρήνης, η οποία χάνει μωρό, παρουσία της Ειρήνης, υπάρχει και εκεί μια κόντρα ανάμεσα στο ήταν νεκρό το παιδί, δεν ήταν νεκρό το παιδί. Είχε ενημερώσει γνωστή της ότι ήταν νεκρό το παιδί. Η Κατερίνα μας μίλησε χθες και από εκεί και πέρα η Εύη Γιαρκιά την συνάντησε με κάμερα και μας τα περιγράφει όλα μπροστά στην κάμερά μας. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Όπως πριν από λίγο έλαβα στα χέρια μου ένα βίντεο όπου η Ειρήνη έχει βάλει το μικρό της παιδί, το μωρό, με τεχνητή νοημοσύνη να λέει τι θα της έλεγε σήμερα. Εγώ, παιδιά, σοκαρίστηκα με αυτό. Το έχει ανεβάσει σε όλα τα social media της. Θα το δούμε στα πολλά προφίλ που έχει. Θέλω να ξεκινήσουμε, κυρία Δημογλίδου, για να μην σας καθυστερήσουμε. Η Ελλάς για αυτή την υπόθεση τι λέει? Σε ποιο στάδιο διερεύνησης είμαστε πια? Καταρχήν, κυρία Κουτσελίνη, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή πολλά μέσα συνδέουν αυτή τη γυναίκα με 5 θανάτους, προανακριτικά τουλάχιστον, και από το υλικό που έχει η αστυνομία στη διάθεσή της και το έχει διαβάσει και στον αρμόδιο εισαγγελέα, παρουσία αυτής της γυναίκας προκύπτει σε 3 θανάτους. Στον παιδιόν της, στο 2 δικό της παιδιών, και στον τελευταίο θάνατο που είχαμε τον Αύγουστο, τον φετινό Αύγουστο, ενός οικείου της προσώπου, που έχει καταθέσει κανονικά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Υπάρχει και η Κατερίνα. Η γυναίκα αυτή, της οποίας το μωρό έφυγε από τη ζωή πρώτο, το 21, εκτός από το αδελφάκι της, η οποία ενδεχομένως τότε να μην το είχε πει, γιατί είχε αφήσει το μωρό στα χέρια της. Ενώ τώρα με όλες αυτές τις υποθέσεις μιλάει πια και φοβάται και διερωτάται τι μπορεί να έχει συμβεί στο δικό της παιδί. Τώρα, πείτε μου όμως σε ποιο στάδιο διερεύνησης βρισκόμαστε τώρα? Εμείς έχουμε διαβιβάσει και τις 5 δικογραφίες του αρμόδιου εισαγγελέα. Προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν έχει διαταχθεί κάτι από κάποια εισαγγελική αρχή στην αστυνομία. Mm-hmm. Ουσιαστικά, το μόνο που εκκρεμεί από τη δική μας πλευρά είναι η απαντήση των τοξικολογικών εξετάσεων για το τελευταίο βρέφος που κατέληξε τον Αύγουστο του 2024, για να διαβαστούν και αυτές συμπληρωματικά στον εισαγγελέα. Δεν γνωρίζουμε αν ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει θέσει στο αρχείο αυτές τις υποθέσεις ή διερευνά κάτι παραπάνω. Πάντως, η αστυνομία δεν έχει λάβει προς το παρόν εντολή για περαιτέρω πράξεις ανακριτικές σε σχέση με αυτές τις 5, με αυτούς τους 5 θανάτους. Μιλάμε για το παιδί της Καλλιόπης. Τα λέμε όλα αυτά γιατί έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, έχει μιλήσει και η ίδια και μάλιστα και η δικηγόρος της, για να το πω, η κυρία Δημητριάδου, που σε λίγο θα είναι στην παρέα μας, λέει ότι αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να της κρύβεται καν το πρόσωπο, γιατί ενδεχομένως κάπου έκρυψαν το πρόσωπό της και είπε δεν είναι κατηγορούμενη, γιατί να της κρύψετε. Η εντολέας μου αυτή τη στιγμή χρησιμοποίησε εμένα ως δικηγόρο προκειμένου να διαλευκανθεί η αλήθεια. Τι συμβαίνει και έχασε τα παιδιά της. Ζητά δηλαδή να μάθει την αλήθεια. Από εκεί και πέρα πεθαίνει και το παιδί της φίλης της, της Καλλιόπης, η οποία δεν την κατηγορεί για τίποτα η Καλλιόπη, έτσι για να τα πούμε όλα αυτά. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Μετά όμως από αυτούς τους 3 θανάτους έρχεται η Κατερίνα, την οποία θα ακούσουμε σε λίγο, και η Κατερίνα ξαναρίχνει τον κύβο από την άλλη μεριά, από την έναρξη, και λέει «Σε μένα ήταν παρούσα». Μπορεί να μην το είπε τότε, αλλά ήταν παρούσα, γιατί εγώ είχα βγει μια βόλτα, με τον σύντροφό μου, ενημέρωσε κάποιον γνωστό μας ότι το παιδί πέθανε. Όταν την πήρε ο σύντροφός μου, είπε ότι δεν πέθανε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στην εκπομπή μας για οποιονδήποτε θέλει να τα δει. Απλά είναι για να το διαλευκάνουμε αυτό σε σχέση με το θάνατο του παιδιού της Κατερίνας. Νομίζω ότι η κυρία Δημογλίδου εννοεί ότι η αστυνομία γνωρίζει ότι ο θάνατος δεν επήλθε ενώ το μωρό ήταν μαζί με την Ειρήνη, αλλά στο νοσοκομείο κάποιες ημέρες αργότερα. Καλά, δεν υπάρχει και καμία αναφορά, κύριε Καλαφάτη, δεν υπάρχει και καμία αναφορά ότι σε προγενέστερο χρόνο το παιδί βρισκόταν με άλλο άτομο. Μπορεί όντως η μητέρα να ήταν σε σύγχυση εκείνη την περίοδο και να μην θεώρησε ότι πρέπει να το καταθέσει στην αστυνομία. Όμως δεν υπάρχει αναφορά προανακριτικά να τη λέει και για άλλο άτομο. Εγώ γιατί ρωτήσω. Και σήμερα μιλά στην Εύη Γιαρκιά και τα λέει όλα και τα ξεκαθαρίζει όλα σε μια 20 λεπτά. Άλλο πράγμα από αυτό που λέει. Αλλά είναι 20 λεπτά. Μπορούμε να ρωτήσουμε την κυρία εκπρόσωπο κάτι συγκεκριμένο. Κυρία εκπρόσωπο, είπατε ότι διαβιβάσατε στον εισαγγελέα τις δικογραφίες. Πείτε μας ακριβώς πότε έγινε αυτό, για να δούμε πόσο χρόνο υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, πόσο καιρό είναι κενό στην έρευνα.
ουσιαστικά για κάθε θάνατο, αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία της νεκροψίας και δοθεί έστω η αρχική εικόνα από τον ιατροδικαστή, μία δικογραφία. Η μία δικογραφία. Βάζονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Μπορείτε να επαναλάβετε την απάντησή σας, γιατί διακόπη ο ήχος σας. Βεβαίως. Όταν πρόκειται για έναν ευνίδιο θάνατο, ξαναλέω, στον οποίο διατάσσει η αστυνομία να πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή, ναι, μέσα σε λίγους μήνες από το θάνατο διαβιβάζεται η δικογραφία στον εισαγγελέα. Πότε έγινε αυτό? Συνήθως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εκκρεμούν σε αυτές τις περιπτώσεις και διαβάζονται συμπληρωματικά μετά από κάποιους μήνες. Αλλά περίπου το πολύ σε ένα εξάμηνο μετά από κάθε θάνατο. Παρόλα αυτά, πότε εσείς είχατε τελευταία επικοινωνία με εισαγγελέα? Παρόλα αυτά. Δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία με τον εισαγγελέα. Διαβιβάστηκε το υλικό. Η τελευταία δικογραφία διαβιβάστηκε πριν από λίγο καιρό. Ήταν ο θάνατος του παιδιού που κατέληξε τον άνθρωπο. Ένας μήνας, δύο μήνες, πόσο? Θέλω να δω το κοινό στην έρευνα, καταλάβατε. Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε. 5 Αυγούστου. Δεν μπορώ να γνωρίζω ημερομηνίες που υποβλήθηκαν οι δικογραφίες στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Κυρία Δημοκλίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντική η θέση σας αυτή τη στιγμή, γιατί η ελληνική αστυνομία είναι πάνω από αυτή την υπόθεση. Περιμένει να της δοθούν από τις αρμόδιες αρχές. Ξεκινάμε τώρα, να πούμε την εξουσία, να το πω έτσι εγώ, προκειμένου να προχωρήσει και περαιτέρω, εφόσον τη ζητηθεί έτσι η έρευνα. Δεν αφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Όχι, πραγματικά. Απλά θέλω να δούμε αν είναι όλοι πάνω όπως πρέπει σε αυτή την ιστορία. Τώρα αφήστε τώρα, γιατί ό,τι έχει γίνει και θα το δούμε. Πάνω κάτω είναι. Πάνω κάτω είμαστε. Λοιπόν, όπως λέει ο στρατηγός μας εδώ.